ψευδοδήμαρχο για να συμμετάσχει στην εκδήλωση «Κυβέρνηση επιλέγει την οδό της σιωπής». Συνένοχοι φυσικά και τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, των οποίων η Δημοτική Συμβουλή υπερψήφισαν την πρόσκληση στον ψευδοδήμαρχο. Κόμματα του αντιπολιτευόμενου και του κυβερνητικού χώρου εμφανίζονται να διαφωνούν με την ενέργεια. Ωστόσο, το ερώτημα για ποιο λόγο αυτή δεν απετράπει συνεχίζει να υφίσταται. Το ρεπορτάζ είναι του Προκόπη Θουκυδίδη. Λάμπει δια της απουσίας της η κυβέρνηση που επιλέγει να μην τοποθετηθεί επίσημα αναφορικά με τη συμμετοχή του Προέδρου στην εκδήλωση του Δήμου Αμοχώστου, στην οποία προσκλήθηκε και θα δώσει το παρόν του και ο ψευδοδήμαρχος της πόλης. Ένοχη και η στάση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων, των οποίων η Δημοτική Σύμβουλη υπερψήφισαν αυτή την απόφαση, που επί της ουσίας ξεπλένει την κατοχή για το παράνομο μόρφωμα, προσκαλώντας λεγόμενους αξιωματούχους σε αντικατοχική εκδήλωση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάντως θεωρεί ότι η παρουσία του ψευδοδημάρχου στην εκδήλωση στέλνει αντικατοχικό μήνυμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΑΚΕΛ που χαιρετίζει τέτοιου είδους ενέργειες, όπως και η ΔΥΠΑ. Κάθε πολίτη, ο οποίος συμμετέχει σε μια αντικατοχική εκδήλωση, δεν μπορεί παρά να εκφράζει το συνέστημά του και την άποψή του ότι διαφωνεί με την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή και προφανώς είναι υπέρ της λύσης, υπέρ της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Δηλαδή να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να επανενωθεί η πατρίδα. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή τουρκοκυπρίων και ιδιαίτερα ενός αξιωματούχου, όπως είναι ο Τουρκοκύπριος Δήμαρχος, στην αντικατοχική εκδήλωση, πρέπει να στέλνει και στέλνει, κατά την άποψή μας, πολύ θετικά μηνύματα, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εκεί και με τη συμμετοχή τους ουσιαστικά θα δηλώσουν ότι συμμερίζονται την προσπάθεια μας να τερματιστεί η κατοχή. Μπορεί κάλλιστα να ερμηνευθεί και ως έμεση αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποτελέσει ευκαιρία για να σταλεί το σωστό μήνυμα σε σχέση με το Κυπριακό, διατρανώνοντας ταυτόχρονα τη βούληση των Αμοχωστιανών για απελευθέρωση και επανένωση, καθώς και την παράδοση της πόλης της Αμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κόμματα τόσο από τον κυβερνών όσο και τον αντιπολιτευόμενο χώρο αντιδρούν στις ενέργειες του Δήμου, καθώς όπως υποστηρίζουν, έφερε τους δημοτικούς σύμβουλους προτετελεσμένων γεγονότων, οι οποίοι εν τέλει άναψαν πράσινο φως στο πρόγραμμα και στην πρόσκληση του ψευδοδημάρχου στην εκδήλωση. Αποτελεί, θεωρούμε, πρόκληση και στέλνει λαθασμένα μηνύματα. Γιατί ο φορέας ενός ψευδοθεσμού της κατεχόμενης Αμοχώστου, που ουδέποτε έχει αντιταχθεί στις τουρκικές μεθοδεύσεις για άνοιγμα και επικισμό της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου, κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί, θεωρούμε, να παρευρίσκεται σε μια αντικατοχική εκδήλωση κατά δίκης της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας. Το ΕΛΑΜ με ανακοίνωσή του αναφέρεται σε προσπάθεια υποβάθμισης του Κυπριακού σε δικοινοτικό πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, ο Πόλης Ευαγγελίδης, ως το μόνο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του, καταγγέλει τη μετατροπή της εκδήλωσης σε δικοινοτική. Διαφώνησα τόσο με την ουσία της πρωτοβουλίας να καλέσουν τον λεγόμενο Δήμαρχο και τη χοροδία, όσο και με τον τρόπο που βάστηκε η απόφαση, η οποία δεν μας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουμε τους προβληματισμούς. Πιθανόν να δώσουμε την ευκαιρία στην άλλη πλευρά να πάρει αναγνώριση ένας σεσμός, ο οποίος είναι παράνομος και αποτέλεσμα της εισβολής των εγκλημάτων πολέμου. Τη διαφωνία τους προφορικώς αλλά και γραπτός εξέφρασαν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΕΔΕΚ και της Αλληλεγγύης, ενώ οι υπόλοιποι συνένεσαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, να δώσει το παρόν του στην εκδήλωση παρά τις αντιδράσεις και αψηφώντας τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο αμοιβαίας αναγνώρισης. Διαρωτάται επίσης κανείς αν είναι αναγκαία η παρουσία δημοσιογράφων στο Προεδρικό για την κυβέρνηση, από τη στιγμή που αυτή δεν τοποθετείται επίσημα για ζητήματα τα οποία θέτουν οι πολίτες. Όσον αφορά την επίκληση του Συντάγματος εκ μέρους του Δήμου για να δικαιολογήσει την πρόσκληση προς το ψευδοδήμαρχο, διευκρινίζεται ότι δεν εκλέγηκε στο πλαίσιο διαδικασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά του ψευδοκράτους. Γίνεται πάντως έτσι για να δικαιολογηθεί η πρόσκληση προς τον ψευδοδήμαρχο, γίνεται επίκληση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό μαθαίνουμε. Δεν έγινε καμιά διαδικασία εκλογής του επί τη βάση του Συντάγματος. Η διαδικασία εκλογής του έγινε επί τη βάση του ψευδοκράτους. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Εάν ο δήμαρχος της Αμκός, ο Τουρκοκύπριος, εξελέγεται στο πλαίσιο του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η παρατήρηση του κυρίου Δημάρχου είναι πολύ ορθή. Δεν εξελέγει όμως το πλαίσιο του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά στο ψευδοκράτος. Οι Τουρκοκύπροι αποχώρησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1963. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ορθή την ενέργεια του Δήμου Αμοχώστου να προσκαλέσει στην αντικατοχική εκδήλωση το λεγόμενο Δήμαρχο. Σε ανακοίνωση του το κόμμα, το ΑΚΕΛ Αμοχώστου κατακρίβιαν.